Θα καλωσορίσουμε τώρα στο στούντιο του Sky τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Σκανδαλίδη. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Θα ξεκινήσω απευθείας από το θέμα των ημερών, που είναι αυτή η αλλαγή στρατηγικής του Πασό και του κυρίου Βενιζέλου. Ευθέως λοιπόν, αν το ποσοστό της ελιάς στις ευρωεκλογές είναι χαμηλότερο από αυτό που ενδεχομένως έχετε ως στόχο, το συζητάμε και αυτό ποιος είναι ο στόχος, πρέπει να φύγει το Πασόκ από την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, εγώ από την αρχή είχα μια διαφορετική γνώμη για τη σχέση του Πασόκ με την κυβέρνηση, με τη Νέα Δημοκρατία και το κυβερνητικό σχήμα. Θα θυμούνται όλοι ότι η άποψη δική μου ήταν στήριξη. Εκτός κυβέρνησης, κανονικά, σε πρόγραμμα, κοινό κλπ. Δεν πέρασε πάντως αυτή η άποψη και το Πασόκ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κυβέρνηση. Ο κύριος, αυτό όμως που ακούω αυτές τις μέρες και που ακούω την αντίδραση όλων των κομμάτων και όλων των πολιτικών παραγόντων και των δημοσιογράφων κλπ. Μου γεννούν ένα ερώτημα. Τελικά μόνο το Πασόκ δεν μπορεί να βάζει διλήμματα. Όλοι οι άλλοι μπορούν να βάζουν διλήμματα. Εμείς σηκώσαμε το βάρος όλης αυτής της πορείας. Εμείς πληρώσαμε μέχρι κεραίας το τίμημα αυτού του βάρους που σηκώσαμε. Σήμερα η χώρα στάθηκε όρθια με τη δική μας πολιτική και με τη δική μας πρωτοβουλία. Έχουμε μπροστά μας μια εκλογή εθνικής κλίμακας από την οποία θα βγουν πολιτικά συμπεράσματα, έτσι κι αλλιώς, πέρα από το ότι είναι ευρωεκλογές, θα βγουν πολιτικά συμπεράσματα. Το ερώτημα είναι αν ο λαός, μετά από όλη αυτή την πορεία και τη δικαίωση, αν θέλετε, μια στρατηγικής, καταψηφίσει διαλυτικά, ας πούμε, το Πασόκ και την Ελιά. Εσείς έχετε να πείτε. Εκ των προτέρων. Λέω. Όχι, έχει σημασία. Θα μιλήσουμε για τον πύχη μισό λεπτό. Ας κυβερνήσουν οι άλλοι. Αυτούς που θα εμπιστευτεί ο λαός. Γιατί πρέπει εμείς να σηκώνουμε το βάρος? Ποιοι είναι οι άλλοι? Το δίλημα. Πάμε σε εκλογές. Αυτούς που θα ψηφίσει ο λαός. Αν ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Σκανδαλίδη. Να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Στις 25 Μαΐου όμως δεν ψηφίζουμε για νέα κυβέρνηση, ψηφίζουμε για το Ευρωκοινοβούλιο. Σας ρωτώ λοιπόν, η άποψή σας είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να φύγει από την κυβέρνηση και στη συνέχεια να προκηρυχθούν εκλογές? Είναι πολύ απλοϊκό και πολύ εύκολο να πει κανείς να φύγει από την κυβέρνηση. Εγώ δεν είμαι κατά της πολιτικής σταθερότητας. Η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα πρόγραμμα και πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα και μάλιστα να υπάρξει και αλλαγή στη γραμμή πλεύσης της κυβέρνησης. Και αν θέλετε, το συζητάμε μετά αυτό, ποια πρέπει να είναι η αλλαγή στη γραμμή της κυβέρνησης. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορεί σε όλη την πορεία πια ιστορικά το Πασόκ να σηκώσει άλλο το βάρος ότι αυτό σώζει τη χώρα και αποδοκιμάζεται από τον ελληνικό λαό. Άρα, είναι λοιπόν, καθαρό αυτό που και λέτε. Και εγώ σας ρωτώ καθαρά, σας πω μετά ότι, τι? Γιατί οι εκλογές, μετά μια νέα κυβέρνηση από την υπάρχουσα βουλή. Θα σας πω ένα σενάριο. Ναι. Γίνονται λοιπόν οι εκλογές και παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι, ακουμπάμε το ζόρι το 20%. Η Νέα Δημοκρατία πάει εκεί κοντά ή πολύ πιο κάτω, γιατί δεν ξέρω πόσο, ποιο δεν είναι το αποτέλεσμα. Και 20% του ελληνικού λαού ψηφίζει διάφορα κόμματα εκτός βουλής κλπ. Και ρωτάω εγώ, ποια είναι η νομιμοποιητική βάση αν δεν υπάρξει μια νέα σύνθεση στο εκλογικό σώμα? Αν δεν υπάρξει μια νέα σύνθεση αντιπροσώπευσης? Αν δεν υπάρξει μια νέα αντιστοίχηση πολιτικών δυνάμεων? Τέτοια διλήμματα τα λύνουν οι εκλογές. Δεν λύνει κανένας άλλος. Και εγώ δεν δαιμονοποιώ τις εκλογές. Δεν θέλω εκλογές. Δεν δαιμονοποιώ όμως τις εκλογές. Αν το αδιέξοδο, η χώρα οδηγεί σε ένα πολιτικό αδιέξοδο, είναι φυσικό να προσφύγει στη λαϊκή ετοιμιγωρία. Ναι, αλλά πολλοί που ασκούν κριτική αυτή τη στιγμή στον κύριο Βενιζέλο λένε το εξής απλό. Ότι με δι' αυτού του τρόπου, δι' αυτής της στρατηγικής, από εγγυητής σταθερότητας της χώρας, το Πασόκ θα γίνει υπονομευτής της. Γιατί αν το αποτέλεσμα που λέω εγώ θα είναι σταθεροποιητικό για τη χώρα? Αν, από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αν επαληθευτούν αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις, που δεν τα πιστεύω. Αν επαληθευτούν, δείχνει ότι είναι το αποτέλεσμα σταθεροποιητικό για την πορεία της χώρας. Άρα ποιος είναι ο πύχης? Δηλαδή μια κυβέρνηση της οποίας οι δύο εταίροι θα έχουν συνολικά 20, 22, 23, 25% μπορεί να συνεχίσει να κυβερνά τη χώρα όταν η κυβέρνηση αυτή στήθηκε πάνω σε ένα ποσοστό της τάξης του 41-42%. Ποιος είναι ο πύχης? Πού τον τοποθετείτε? Δεν με ενδιαφέρει ο πύχης. Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις δίνουν την ελιά εκεί περίπου στο 6-7%. Δεν τα πιστεύω αυτά. Δεν προδικάζω κανένα αποτέλεσμα. Ο πύχης δεν μπαίνει ούτε στο 10, ούτε στο 8, ούτε στο 6, ούτε στο 12, ούτε στο 15. Είναι η πολιτική ετοιμιγωρία του λαού. Εγώ πιστεύω ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα υποστηρίξει
μια προσπάθεια που έκανε όλα αυτά τα χρόνια αυτή η παράταξη να κρατήσει τη χώρα όρθια. Αυτά τα επιχειρήματα που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή κατά πολλούς ρίχνουν νερό στο μήλο του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σκανδαλίδη, και εννοώ ότι η Κομουνδούρου έχει επιλέξει να πολιτικοποιήσει σε απόλυτο βαθμό εδώ και καιρό τις ευρωεκλογές και να τους δώσει ένα δημοψηφισματικό χαρακτήρα. Εμείς μέχρι στιγμής δεν είχαμε την εικόνα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή την αντίληψη για τις ευρωεκλογές. Τώρα λοιπόν μήπως αυτοπαγιδεύεστε, ρίχνετε αέρα στα πανιά του ΣΥΡΙΖΑ που περιμένει αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης και κατόπιν προσφυγής της κάλπης. Εγώ σε επιμέρους επιλογές μπορεί και να διαφωνώ με τον κύριο Βενιζέλο σε διάφορα θέματα τακτικής. Όμως πρέπει να ομολογήσουμε ότι από την αρχή μαζί με την πολιτική σταθερότητα έθετε και το θέμα της πολιτικής επιλογής του δρόμου που θα ακολουθήσει η Ελλάδα. Εάν ο δρόμος που θα ακολουθήσει η Ελλάδα στις ευρωεκλογές, που είναι σε σχέση με την Ευρώπη, είναι ένας δρόμος που κυριαρχεί ο ευρωσκεπτικισμός, που κυριαρχεί στα ποσοστά των κομμάτων το περίφημο παλιότερα λεγόμενο αντιμνημονιακό μέτωπο, είναι φανερό ότι υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τεχνητό τρόπο. Και ιδιαίτερα σε μια κυβέρνηση όπου η μια παράταξη μπορεί κάθε φορά να μιλάει με ένα προοδευτικό τρόπο και να ζητά προοδευτικές λύσεις και απ' την άλλη το άλλο κόμμα να λειτουργεί συντηρητικά. Γιατί αυτό συνέβη σε πάρα πολλά νομοσχέδια τον τελευταίο καιρό. Παρατηρούμε το εξής, το οποίο νομίζω δύσκολα κανείς μπορεί να το αρνηθεί, ότι η όποια αναμόχλευση της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ έρχεται καθώς το κόμμα σας θυμίζει καζάνι που βράζει. Σας ρωτώ λοιπόν πολύ ανοιχτά, εάν θα είχαμε αυτή τη μεταστροφή του ΠΑΣΟΚ, εάν δεν είχαν κορυφωθεί, αν δεν είχαν προηγηθεί και αυτές οι έντονες παρεμβάσεις του Γιώργου Παπανδρέου όλοι και παράγοντες, όλη αυτή η σεναριολογία που προεξοφλεί, εν πάση περιπτώσει, πολιτικές εξελίξεις στο κόμμα σας στην επόμενη των εκλογών. Όχι, ακούστε, νομίζω ότι όλοι οι παράγοντες στο πολιτικό σύστημα βρίσκονται σήμερα σε κρίση. Δηλαδή όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις πολιτικές δυνάμεις. Δέστε πως είναι τα επιτελεία των κομμάτων. Δέστε πως είναι η σημερινή στάση του κόσμου που γυρίζει την πλάτη ο μισός ελληνικός πληθυσμός στο πολιτικό σύστημα συνολικά. Δέστε γιατί ο νέος δικοματισμός εισαγωγικά δεν περνάει στην κοινωνία. Δεν, κινδυνεύει να μην συγκεντρώσει ούτε 40%. Όταν συγκέντρωνε 80% σε παλιότερες εποχές. Δεν μου απαντάτε λοιπόν όμως ευθέως. Εγώ σας λέω, εάν οδηγός της στρατηγικής σας που επηρεάζει την κυβέρνηση και σε, κατ' επέκταση και τη χώρα, είναι τα εσωκομματικά σας προβλήματα. Θα έρθω σε αυτό καταλήγοντας αυτήν την πρόταση που θέλω να πω. Θέλω να πω το εξής λοιπόν. Όταν λοιπόν το πολιτικό σύστημα περνάει μια κρίση νομιμοποίησης και το εκλογικό αποτέλεσμα την επιβεβαιώσει, πρέπει να αντιστοιχηθούν ξανά οι πολιτικές δυνάμεις. Πώς, ας πούμε, ο κ. Σαμαράς σκέφτεται τη Νέα Ελλάδα, γιατί το λέει. Πώς εμείς βρήκαμε την ελιά. Πώς όλες οι δυνάμεις βρίσκονται σε μια ρευστότητα και σε μια κινητικότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει νομιμοποίηση, μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Να απευθυνθεί στο λαό, όχι στις εκλογές, να αλλάξει το εκλογικό σύστημα, να το κάνει αναλογικό, να εκφραστούν πραγματικά οι δυνάμεις. Προτείνεται αλλαγή εκλογικού συστήματος. Για να επιβάλλει νέες συνθέσεις. Γιατί σήμερα το πρόβλημα είναι ότι δεν κάθεται η αξιωματική αντιπολίτευση και, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν κάθονται στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουν την επίλυση της επόμενης μέρας της κρίσης. Της μετά το μνημόνιο εποχής για την Ελλάδα. Αντί σήμερα να συζητάμε για τις εκλογές σε αυτό το επίπεδο, συζητάμε τι έγινε στο παρελθόν. Και ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Έγινε γίνει αποτίμηση, ξέρει ο κόσμος τι έγινε. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση. Να μιλήσουν για την επόμενη μέρα εν όψη των εκλογών. Κύριε Σκανδαλίδη, αυτή είναι μια προσωπική σας θέση ή είναι μια θέση που έχετε δουλέψει μέσα στο ΠΑΣΟΚ? Θα προτείνει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ απλή αναλογική? Νομίζω ότι από τα θέματα που έθεσε ο κύριος Βενιζέλος στον κύριο Σαμαρά, μετά φαίνεται δεν το δέχτηκε ο κύριος Σαμαράς και δεν έγινε συζήτηση, ήταν το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου. Να πάμε στην απλή αναλογική. Μάλιστα. Από τον πρώτο μήνα που έγινε η συγκυβέρνηση. Από τον πρώτο μήνα. Να επανέλθω νομίζω τώρα ότι την επόμενη μέρα των εκλογών πρέπει να επανέλθει το θέμα επιτάπητος. Να αντιστοιχηθούν οι πολιτικές δυνάμεις στη νέα πραγματικότητα. Το κρατάμε αυτό. Θέλω να επανέλθω γιατί δεν νιώθω ότι έχω πάρει απάντηση από εσάς. Και έχει σημασία να μας απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Εάν δηλαδή οδηγούμαστε πιθανά σε μια ενδοκυβερνητική κρίση με οδηγότα εσωκομματικά προβλήματα του ΠΑΣΟΚ. Γιατί εδώ κανείς, ξέρετε, μπορεί να σας ασκήσει την πολύ απλή και πρωτόλια έτσι, κριτική που λέει ότι η χώρα δεν είναι μια εσωκομματική άσκηση. Προφανώς δεν είναι μια εσωκομματική άσκηση. Και είναι φανερό ότι
χρειάζεται αλλαγή πλεύσης συνολικά από την κυβέρνηση και αυτή η αλλαγή πλεύσης θα προέλθει μέσα, μετά τις εκλογές, μέσα από μια διεργασία. Η διεργασία δεν αφορά τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, αφορά τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ που πρέπει να προτείνει αν θα. Πώς την ίδια λύση, ανησυχία δηλαδή, λύση θα κάνει, τι λύση θα επιλέξει, ποια γραμμή θα επιλέξει. Αν δεν ένιωθε ότι είναι επομένη των εκλογών, θα του τραβήξουν το χαλί κατά τα πόδια. Πρέπει να απαντήσει ποια θα είναι η πολιτική μετά για το χρέος και για τα υπόλοιπα. Σε όλα τα κόμματα λοιπόν, αυτή η αλλαγή ή αν θέλετε ο προβληματισμός πρέπει να υπάρχει σε όλα τα κόμματα. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια απάντηση απολύτως σαφή σε αυτό που λέτε. Ότι δεν κινούν τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ τις εξελίξεις. Κύριε Σκανδαλίδη, πολλές φορές έχετε παρέμβει στα εσωκομματικά του κόμματός σας πυροσβεστικά. Σας ρωτώ λοιπόν. Το είπατε και πριν από μερικές μέρες, σε συνέντευξή σας με αφορμή της παρεμβάσης του κυρίου Παπανδρέου, δεν είναι ώρα για να δικαιωθούν εδώ πέρα προσωπικές στρατηγικές. Σωστό. Λοιπόν, βλέπετε προσωπικές στρατηγικές του Γιώργου Παπανδρέου, βλέπετε προσωπικές στρατηγικές πίσω από αυτήν την κίνηση του Ευάγγελου Βενιζέλου. Από την κίνηση αυτή που αφορά τη συνολική στρατηγική της παράταξης, θα ήταν παράλογο και πολύ μικρό να υπάρχει προσωπική στρατηγική. Το ότι σε αυτή την πορεία οι αντιθέσεις οξύνθηκαν με έναν τρόπο που θα μπορούσε να αποσωβηθεί και οδηγήθηκαν σε αυτό το σημείο, έχουν ευθύνη και οι δύο πλευρές. Και το θέμα για μένα είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια συσπήρωση εν ώψη της μάχης και μια διαδικασία μετά τις εκλογές, γιατί αυτή είναι ατζέντα. Το βλέπετε ρεαλιστικό εκλογές, αυτό που λέτε? Το βλέπω απολύτως ρεαλιστικό. Είπατε γιατί προημερών γιατί Παπανδρέου, Σιμίτης και Βενιζέλος να πούν όλοι μαζί, πάμε να στηρίξουμε την ελιά. Ναι. Όλοι μαζί, δε ούτε χώρια δεν βγαίνουν. Ο κ. Παπανδρέου δεν έχει πει τη λέξη ελιά. Πιστεύω ότι η δήλωσή του ότι είναι με το ΠΑΣΟΚ ξυπακούεται ότι πρέπει να στηρίξει την ελιά. Καλό θα ήταν να το πει όμως. Όπως καλό θα ήταν να βγει και ο Κώστας Σιμίτης να πει να στηριχθεί η ελιά, έστω και την τελευταία στιγμή, τώρα παρότι συμμετείχε στη διοργάνωση της ελιάς. Ο άνθρωπος δεν πάει να τον κατηγορήσει ότι δεν στηρίζει την ελιά. Και ο κύριος Βενιζέλος να ρίξει λίγο νερό στο κρασί του και να υπάρξει μια απόλυτη συσπήρωση δυνάμεων που όλους θα τους ωφελήσει και κυρίως θα ωφελήσει την παράταξη για την επόμενη μέρα. Κύριε Σκανδαλίδη, εκτός από θέμα συμμετοχής στην κυβέρνηση την επομένη των εκλογών, ανάλογα και με τα ποσοστά πάντα, μπορεί να τεθεί και θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ? Εσείς τι εκτιμάτε? Καταρχήν, αυτό δεν είναι θέμα που μπορεί να το συζητήσει κανείς. Όπως δεν μπορεί να συζητήσει τον πύχη, δεν μπορεί να συζητήσει τίποτα. Όλα αυτά είναι για αποτίμηση μετά τις εκλογές. Και όλα μπορεί να είναι. Δεν το αποκλείεται, δηλαδή. Δεν το αποκλείω. Είναι όλα επιτάπητος θα τεθούν. Η συνολική στρατηγική της παράταξης όλο αυτόν τον καιρό. Κάπου πρέπει να συζητηθεί. Άρα ένα πρέπει συνέδριο, να κινηθούν κομματικές διαδικασίες. Ένα συνέδριο του κόμματος ανοιχτό, δυνατό, θα μπορούσε να συζητήσει για όλα αυτά τα θέματα και νομίζω ότι ο κ. Βενιζέλος δεν πρόκειται να το φοβηθεί αυτό το συνέδριο και να γίνει μετά τις εκλογές, μετά τον απολογισμό των αποτελεσμάτων των εκλογών. Πιστεύω ότι είναι μια συζήτηση, η ατζέντα αυτή θα ανοίξει την επόμενη μέρα των εκλογών. Δεν ανοίγουμε τώρα αυτή την ατζέντα, είναι λάθος. Σε ό,τι αφορά στις σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με τα υπόλοιπα σχήματα της κεντροαριστεράς, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διάσπαση στον χώρο, κύριε Σκανδαλίδη. Άλλοι λένε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δώσει τη θέση του σε ένα νέο φορέα της κεντροαριστεράς. Έχει κάνει τη διαδρομή του, την ιστορική του διαδρομή. Τέλος ως εδώ, πάμε σε κάτι άλλο. Άλλοι λένε η κεντροαριστερά να συνδεθεί μέσω του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό τι λέτε? Εγώ πιστεύω ένα πράγμα σε αυτό από την αρχή. Πέρα από τα ονόματα, τα σύμβολα και το, πρέπει να υπάρξει συμπαράταξη δυνάμεων. Καλό θα ήταν από την αρχή το ΠΑΣΟΚ με τη ΔΗΜΑΡ να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Με ευθύνη του κυρίου Κουβέλη δεν έγινε αυτό το πράγμα και αυτό ήταν λάθος του, πιστεύω, για τον ίδιο λάθος υπαρξιακής μορφής. Για τον ίδιο. Τόσο μεγάλο λάθος ήταν. Εάν αυτή δηλαδή η λέτε ότι αν σημειώσει χαμηλά ποσοστά η ΔΗΜΑΡ στις ευρωεκλογές, αυτό θα έχει να κάνει με την επιλογή του να μην συμπορευτεί με το για ΠΑΣΟΚ. Για όλη την πολιτική μέχρι τώρα. Γιατί θα μπορούσαν τα δύο αυτά κόμματα να κάνουν κάτι πολύ ευρύτερο. Να, για παράδειγμα, εάν καταβαίνανε μαζί στις εκλογές του 12, δεν θα υπήρχε αυτή η πολιτική διάταξη σήμερα. Λέω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Το λέω για τον εξής λόγο. Δεν είναι ούτε θέμα ονομάτων, ούτε θέμα μόνο προσώπων. Είναι θέμα πολιτικής. Χρειάζεται να διατυπωθεί μια προοδευτική πρόταση. Λέει ο κ. Κουβέλης για παράδειγμα. Εγώ λέει με τον ΠΑΣΟΚ μετέχει στην κυβέρνηση, δεν μπορώ να συζητήσω. Αυτό είναι λάθος. Το ΠΑΣΟΚ μετέχει προσωρινά στην κυβέρνηση. Είναι ένα κόμμα που έχει κάνει ένα ιστορικό συμβιβασμό για να σώσει τη χώρα. Το έχει πει επανειλημμένα με όλους τους τόνους. Και αυτό έχει ημερομηνία λήξης. Στις επόμενες εθνικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ απελευθερωμένα θα κατέβει. Δεν πρόκειται να κατέβει σε συμμαχία με τη δεξιά, ούτε είναι στρατηγική η σύγκληση με τη δεξιά. Άρα λοιπόν. Αυτό είναι προσχηματικό επιχείρημα, γιατί ο κ. Κουβέλης συμμετείχε στην κυβέρνηση και από ό,τι καταλαβαίνω θα ήθελε κάτω από προϋποθέσεις να συζητήσει ξανά τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν είναι αυτά τα πράγματα που να υψώνουν τύχη ανάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις.
Αλλά για να γίνει και αυτό πια, επειδή όλα αυτά είναι κινήσεις κορυφής, πρέπει να ξαναγυρίσουμε στη βάση μας. Η βάση θα αποφασίσει για όλα. Μάλιστα. Για το ποιος, για το γιατί και για το πότε. Κύριε Σκανδαλίδη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ενδιαφέρουσα, νομίζω, συζήτηση. Καλό σας βράδυ.